Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είχε την πολιτική ευθύνη εκτός από την αστυνομία και του πυροσβεστικού σώματος. Η μεγαλύτερη πρόκληση για το πυροσβεστικό σώμα ήρθε στις 23 Ιουλίου 2018, όταν στην Αττική ξέσπασαν ταυτόχρονα δύο πυρκαγιές, τις οποίες έπρεπε να αντιμετωπίσει ένας κρατικός μηχανισμός υποκατάρρευση μαζί με πολίτες αδιάφορους στις κρίσιμες μέρες του ζεστού ελληνικού καλοκαιριού. Η φωνικότερη πυρκαγιά στην ιστορία της Ελλάδας διήρκησε περίπου 4 ώρες. Από τις 4:30 το απόγευμα της 23ης Ιουλίου, όποτε και ξέσπασε φωτιά στον Ταού Πεντέλης, μέχρι τις 9 το βράδυ που άρχισε να σβήνει μόνη της στην παραλία στο Μάτι, δεν πέταξε ούτε ένα αεροσκάφος της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Δύο μόνο ελικόπτερα επιχείρησαν, το πρώτο μέχρι τις 6 και το δεύτερο μετά τις 7. Δεν υπήρχε κανένας, όταν έφτασε 9 ώρα το βράδυ εγώ στο Μάτι, δεν υπήρχε κανένας από κρατικό μηχανισμό. Υπήρχαν μόνο 5 ένστολοι της Δίας. Νεαρά παιδιά, τα οποία ήταν, τα είχαν χαμένα. Λίγο νωρίτερα είχε ξεσπάσει η μεγάλη φωτιά στην Κινέτα, με την πυροσβεστική να στέλνει όλα της τα μέσα εκεί. Όταν συνειδητοποίησαν πως η πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική κινείται ανεξέλεγκτα προς Νέο Βουτζά, ήταν αργά. Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Πού είναι η πυροσβεστική, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή πού είναι η φωτιά. Οι επικοινωνίες της πυροσβεστικής, όπως αυτές καταγράφηκαν τις κρίσιμες ώρες της φωτιάς, αποκάλυψαν την πλήρη κατάρρευση του σώματος. Στον ασύρμα, όταν μιλήσετε στο 15, δεν σας ακούει το εναέριο. Όχι, όχι, και δεν θα διαχειρίζουμε εγώ το εναέριο. Άλλη υπόθεση αυτή τώρα, ποιος θα διαχειρίζεται? Δεν ξέρω ποιος θα διαχειρίζεται. Καλούσα ποιον, ποιος θα διαχειρίζεται. Εγώ μιλάω με το κέντρο και δεν απαντάτε. Σπουτάνας. Και είχα δει μπάλα εδώ εγκλωβισμένοι. Δεν μπορούν να μπουν μέσα στο Μάτι να τους σώσουν. Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει εσπεσμένα από το Μόσταρ της Βοσνίας και συγκαλεί σύσκεψη στο κέντρο επιχειρήσεων. Δηλαδή είναι εγκλωβισμένος κόσμος στο λιμάνι. Μια σύσκεψη στην οποία δεν θα αναφερθεί τίποτα για νεκρούς, παρόλο που όλοι οι συμμετέχοντες γνώριζαν εκείνη την ώρα για την ύπαρξη τουλάχιστον 13 θυμάτων. Κάποιοι βαριά τραυματισμένοι ήρθαν με τον πρωτό του λιμενικού. Όλα τα σώματα είναι σε συντονισμό, πυροσβεστική, αστυνομία, το λιμενικό. Τις πρώτες ώρες της τραγωδίας η κυβέρνηση επικαλείται την κλιματική αλλαγή. Κυρίες και κύριοι, σε συνέλευξη τύπου που πραγματοποιούν ο τότε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας και οι αρχηγοί των σωμάτων, δεν βρίσκουν επιχειρησιακά λάθη. Δεν μπορώ να βρω μεγάλα λάθη επιχειρησιακά, να βάλω κι εγώ τον εαυτό μου μέσα, σε όλη αυτή την κατεύθυνση των επιχειρήσεων. Δεν θα έκανα τίποτα διαφορετικό, γιατί δεν μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό από αυτό. Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων ήταν απόλυτα ενδεδειγμένη. Είμαι περήφανος για τις υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας. Έκαναν εξαιρετική δουλειά, αποτελεσματική δουλειά, σε πολύ κρίσιμους οριακά χρόνους. Οι μέρες περνούν, ο αριθμός των νεκρών εκτοξεύεται και η κυβέρνηση αποφασίζει να ρίξει την ευθύνη στους πολίτες στο Μάτι και την αναρχιδόμηση. This is a crime. This is a crime from the past. Because in Mati and in this coast of Athens, all these properties, the majority, is without license. And they have occupied the coast without rules. After this tragedy, I think is the moment to understand themselves that it's dangerous for them and for their families to don't follow the rules and the laws. Thank you.
Ευθύνες δεν υπάρχουν για αυτό την τραγωδία. Βέβαια και θα αποδοθούν. Σε ποιον. Σε όσους έχουν. Έχω ήδη ζητήσει να βρουν τους φακέλους για τις οικοδομικές αδείες και κάνουμε και αυτοψία για τα ρέματα. 7 μήνες μετά την πρωτοφανή καταστροφή στο Μάτι, η Εισαγγελία Αθηνών άσκησε ποινική δίωξη κατά 20 ατόμων. Στελέχη της Περιφέρειας, των Δήμων, της Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας κατηγορούνται μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή.